περιμένεις ακόμα τα μεγαλεία. Περιμένεις ακόμα τα θαυμάσια από τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Αλληλούια. Γιατί από αυτό εξαρτάται το φως σου. Αν δεν περιμένεις, αν σταμάτησες να περιμένεις, θα σταματήσει και το φως, τον οποίο χρειάζεται να εκπέμπεις, όπως ακούσαμε, γύρω σου. Αν είσαι απογοητευμένος, αν είσαι λυπημένος, τότε θα σταματήσεις με τα πάσης βεβαιότητος να μιλάς για τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Θα ξεχάσεις τις υποσχέσεις Του. Αλληλούια. Χρειάζεται ο Κύριος το φως το οποίο δίνει σε όλους μας την Εκκλησία Του, γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι τα τείχη. Εσύ είσαι η Εκκλησία. Και χρειάζεται ο Ιησούς Χριστός εσένα και εμένα. Αλληλούια. Αλληλούια. Ναι, κουράστηκες. Ναι. Πολλές φορές απογοητεύτηκες. Απίστησες. Όμως η παρουσία του Θεού είναι εδώ. Ο Ιησούς Χριστός είναι σήμερα εδώ. Και εσύ που είσαι. Και εσύ που γυρνάς. Πού είσαι τώρα. Τώρα που ακούς το Λόγο του Θεού. Πού είσαι. Στις δουλειές, στις μέριμνες, στα ταξίδια. Η αγάπη του Θεού δεν σταμάτησε. Σ' αγαπάει. Είσαι ακόμα στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν σταμάτησε να σε φροντίζει. Σ' αγαπάει ο Θεός. Και ξέρετε τι. Και είναι προσδιορισμένη, αδελφοί μου, η ώρα από το Πνεύμα το Άγιο να δεις, ευχαριστούμε τον Θεό, να δεις το θαύμα που περιμένεις. Αλληλούια. Είναι προσδιορισμένο αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο ήδη βρίσκεται στη θέση Του. Ήδη και μας περιμένει. Αλλά ξέρετε τι, μας περιμένει γιατί ακόμα είμαστε εγώ και εσύ λίγο πιο ψηλά από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πιο χαμηλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιο χαμηλά. Και περιμένει εκεί και σένα και εμένα για να λάμψει το φως. Ξέρετε τι, μία φορά έχω δει στη ζωή μου αυτό το φως. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Αυτό το φως κάποια στιγμή έλαμψε. Πουχ! Ωραίο φως. Και πραγματικά σαν να έχω γευτεί ένα νυχάκι από τον ουρανό. Ένα τσικ. Και λέω, Κύριε, κάνε χάρη να μην ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή αυτή την εμπειρία που έχω ζήσει μαζί Σου. Αλληλούια. Το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, αδελφοί μου, Εκκλησία του Χριστού, βρίσκεται ήδη στη θέση και η ώρα είναι ήδη καθορισμένη από το Θεό. Εσύ πού είσαι, εγώ πού είμαι. Στις θλίψεις, στις στεναχώριες, στις απογοητεύσεις, στις απιστίες. Πού είμαι, στις μέριμνες, στις αδιαφορίες, στις αλαζονίες, στις φιλοδοξίες. Πού είσαι. Πού είμαι. Τι περιμένεις. Αλληλούια. Ήθε ο Θεός πραγματικά να μας δώσει το Λόγο του Θεού και ήδη μας έχει δώσει, αδελφοί μου, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, ήδη μας έχει δώσει το Λόγο Του, γιατί προσευχόμουν σήμερα και πραγματικά δεν ήξερα τι να μιλήσω. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί μου, να ανεβαίνεις εδώ
και να έχεις λόγο Θεού. Ας λες ότι είναι από το Θεό. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να έχεις πείσει τον αυτό σου, είναι από το Θεό. Το θέμα είναι πραγματικά να είναι από το Θεό, ώστε να φέρει το καρπό. Αλληλούια. Να φέρει το καρπό στις ψυχές. Να δούμε αναγεννήσεις, βαφτίσεις Πνεύματος Αγίου που βλέπουμε πράγματι, γιατί αυτή η εκκλησία είναι η εκκλησία του Κυρίου. Είναι ζωντανή η εκκλησία, γιατί έχει το Λόγο του Θεού. Πεντακάθαρο, αδελφοί μου, και δεν πρέπει, αλληλούια, να ξεχνάμε και να περιφρονούμε, αδελφοί μου, το θησαυρό που σου έχει δώσει και μου έχει δώσει. Δηλαδή, το Λόγο του Θεού, πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο δεν γίνεται. Δεν γίνεται πεντακάθαρο. Χρησιμοποιεί ο Θεός σκεύη, ανθρώπους που έχουν το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν είναι απλό, αδελφοί μου. Και ήθε ο Θεός πραγματικά να μας βοηθήσει να κρατήσουμε όλα αυτά που μας έχει χαρίσει μέχρι σήμερα. Αλληλούια. Αλλά φτάνει, αδελφοί μου, και αυτό είναι το ζητούμενο, να φτάσουμε στο επίπεδο του Πνεύματος Αγίου, εκεί που είναι χαμηλότερα, και εμείς είμαστε λίγο πιο ψηλά, για να δούμε τα μεγαλεία τα οποία έχει υποσχεθεί και τα θαυμάσια. Αλληλούια. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη σελίδα 867 και να διαβάσουμε 22 κεφάλιο, ΚΒ κεφάλιο, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 869, ΚΒ, από την αρχή. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν, είπε προς αυτούς, δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον γιο αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσουσι τους προσκεκλημένους τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθουσι. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον ο μεν εις τον αγρό αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Άκουσας δε ο βασιλεύς οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους αν ευρείτε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξέλθοντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγαν πάντας όσους εύρων, κακούς δε και καλούς. Και εγεμίσθη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισέλθον δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπον μη εντεντημένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα, μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε αποστομώθη. Τότε είπεν ο βασιλιάς προς τους υπηρέτας, δέσαντες αυτόν, πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος και το εξωτέρον, εκεί θέλει είστε ο κλαυμός και τριγμός των οδόδων, διότι πολλοί είναι κεκλειμένοι και ολίγοι εκλεκτοί. Αλληλούια. Ούτω θέλουσι είστε
η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη, διότι πολλοί είναι εγκεκλημένοι και ο λίγοι εκλεκτοί. Και, θα διαβάσουμε, αδελφοί μου, ακόμα. Διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασεν αυτήν και δόθη εις αυτήν να εντυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι οι κεκλειμένοι εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Αλληλούια, δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου, για το λόγο του, τον Άγιο. Γιατί ο λόγος του Θεού πάντοτε είναι ενεργός. Αλλά ξέρετε τι γίνεται μαζί μας. Πολλές φορές ακούμε το λόγο, μας αρέσει αυτός ο λόγος. Βγαίνουμε έξω και τα ξεχνάμε. Και το ζητούμενο, αδελφοί μου, είναι να προσευχόμαστε, να μας βοηθάει ο Κύριος, να θυμόμαστε το Λόγο και να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου. Όχι ακροατές επιλύσμονες, όχι να, ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα μίλησε ο αδελφός, τα είπε. Πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραίες εμπειρίες. Είπε και έτσι λίγο και γελάσαμε. Και τι να το κάνω. Το θέμα είναι, αδελφοί μου, να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Αλληλούια. Και εκτελεστές γίνεσαι αν περιμένεις τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν περιμένεις ακόμα να δεις τη ζωή σου τα θαυμάσια. Αλληλούια. Αν σταμάτησες πια, θα γίνεις μια θρησκεία. Ένας άνθρωπος θρησκευόμενος. Δεν θα κάνεις το σταυρό, αλλά θα κάνεις τα καθήκοντα. Τα καθήκοντα τα οποία έχουν θρησκείες, οι οποίες έχουν ορίσει σε κάθε δόγμα, τις οποίες ακολουθούν οι πίμνοι. Όμως δεν έχουν σχέση, καμία σχέση με το ζωντανό και αληθινό Θεό. Δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε σχέση με το Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Άκουσα έναν αδελφό κάποτε ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν απογοητευμένος, στενοχωρημένος. Προσευχότανε νύχτες, μέρες. Και δεν υπήρχε λύση. Και δεν ήξερε γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί. Και προσευχότανε και προσευχότανε. Και ήρθε ο Θεός και του είπε, πληρώσου με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πεθάνεις. Και εννοούσε ότι δεν θα πεθάνει φυσικά, θα τον θάψουν. Θα πεθάνεις πνευματικά. Και ξέρετε, ο θάνατος, ο πνευματικός είναι χειρότερος. Γιατί αν πεθάνεις φυσικά, θα σε θάψουν. Ή στον ουρανό θα πας, ή στην κόλαση θα πας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ανάλογα από αυτό που έκανες εδώ στη γη. Αν πίστεψες στον Ιησού Χριστό, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αν τον δέχτηκες στην καρδιά σου, αν ομολόγησες τις αμαρτίες ενώπιον του Θεού, αν μετανόησες, αν βαφτίστηκες στο νερό, αν είχες ζήλο και επιθυμία να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, τότε με τα πάσης βεβαιότητας και θα γίνεις εκτελεστής του Λόγου του Θεού, τότε με τα πάσης βεβαιότητας θα μπεις με τη χάρη και με το έλεος του πάλι στη Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλιώς σε περιμένει κόλαση. Και άσε να λένε ό,τι θέλουν να λένε. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν αυτή την ικανότητα να παρηγορούνται. Πέθανε κάποιος. Εντάξει, στον ουρανό είναι. Αμήν. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε θεοί. Αλλά το θέμα είναι, αδελφοί μου, να μπούμε στον ουρανό σίγουρα με τη χάρη του Θεού. Αλληλούια. Όχι να λέμε μόνο, ναι, είναι στον ουρανό, είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και θέλει ο Θεός σήμερα
να μας δώσει από αυτή τη παραβολή, γιατί πρόκειται για μια παραβολή γάμων. Γιατί λέει στο τέλος, όπως διαβάσαμε αδελφοί μου, ότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι δε εκλεκτοί. Και εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, είμαστε και κλειμένοι. Έχουμε την πρόσκληση στα χέρια μας. Αλλά λίγοι είναι εκλεκτοί, αδελφοί μου. Λίγοι είναι εκλεκτοί. Και ήθε ο Θεός πραγματικά να μας φανερώσει ποιοι είναι εκλεκτοί. Ποιος είναι αυτός που δεν είχε το ένδυμα γάμου. Εσύ έχεις, εγώ έχω. Εγώ είμαι τώρα 30 χρόνια στον Κύριο. 40 χρόνια στον Κύριο. Και έχεις ένδυμα γάμου, ξέρετε τι. Ξέρουμε όλοι, λέει σε ένα εδάφιο, όποιος βαφτίζεται στο νερό, ενδύεται το Χριστό. Αμήν, δόξα στο Θεό. Και εγώ βαφτίστηκα πριν, το 97 βαφτίστηκα, στο νερό. Ως αναγεννημένος χριστιανός, πήρα την απόφαση μαζί με την γυναίκα μου, βαφτιστήκαμε μαζί εκείνη τη μέρα. Όμως, μετά από μια εβδομάδα, προς την τροπή το λέω αυτό, μέθησα. Δόξα στο Θεό. Άρα βλέπετε ότι ναι, ενδυόμαστε το Χριστό, αλλά η πορεία σου ποια είναι. Ποια είναι. Έχεις όλα έτοιμα εσύ, την αγάπη του Θεού, έχεις την παρουσία του Θεού, έχεις πλούσιο, καθαρό λόγο Θεού. Η πορεία σου ποια είναι. Αλληλούια. Και το ζητούμενο, αδελφοί μου, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό. Γιατί είμαστε όλοι ομοιοπαθείς. Όπως εγώ μέθησα, έτσι και εσύ μπορείς να μεθύσεις. Όχι τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια που είσαι στον Κύριο, το πιστεύω, αλλά μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Καθημερινά. Μη μου λες ότι δεν έχεις πει ψέματα. Μη μου λες ότι δεν έχεις ζηλέψει. Και μήπως ακόμα ζηλεύεις. Μη μου λες ότι δεν έχεις κακία. Και μήπως ακόμα έχεις κακία. Και όλα αυτά μας λέει ο Κύριος σε όλους μας, αδελφοί μου, για να συλλογιστούμε καθένας προσωπικά. Κάθε ένας να συλλογιστεί προσωπικά. Τι κάνω εγώ. Τι κάνω εγώ που σήμερα, ενώ είναι η μέρα της Εκκλησίας, εγώ δεν είμαι. Και πού είσαι. Πού είσαι. Αδελφέ, αδελφή, πού είσαι, φίλε. Πού είσαι, σε ρωτάει ο Κύριος, πού είσαι. Έπρεπε να είναι γεμάτη η Εκκλησία. Βλέπετε, πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Ποιοι είναι εκλεκτοί, αυτοί που θα διατηρήσουν μέχρι το τέλος την πίστη του. Σε τι, στο Λόγο του Θεού. Θα είναι εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Θα διατηρήσουν την ελπίδα, την αγάπη. Αλληλούια. Δεν φτάνει να βαφτιστώ στο νερό. Έτσι όπως ξέρουμε τον αυτό μας, σαν άνθρωποι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν φτάνει. Γιατί θέλει αγώνα. Στενή είναι η πύλη η οποία οδηγεί στη βασιλεία του Θεού, αδελφοί μου. Δεν είναι έτσι τραλαλά, τουρλου τουρλου. Δεν είναι έτσι, πάμε έτσι, αχαχα, χιχιχι, κοινωνικές εκδηλώσεις, παλαμάκια, αγάπη, γλυκούλη μου. Τι να το κάνω εγώ αυτό, αδελφοί μου. Τι να το κάνω εγώ αυτό. Η Εκκλησία πρέπει να είναι φως, όπως ακούσαμε. Φως, δεν θα είσαι με τη γλυκούλη σου, το προσωπάκι να και τα μέσα, όλα καλά, όλα ωραία. Τι να το κάνω εγώ αυτό, αδελφοί μου. Τι να το κάνω. Χριστιανός πρέπει να είναι όριμος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Να μην παίζει την Εκκλησία. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, μάλλον όχι εγώ, τα παιδιά μου, παίζανε Εκκλησία. Ο Θάνος ήταν παπάς, ο Γιάννης βαφτιζότανε
τον βάφτιζε εκεί στο καναπέ. Ψέλνανε. Τι ψέλνανε, Κυριακιούλα, στη βάφτιση? Ένδυμα, λευκό, ναι. Έψελνε ο Θάνος, ο Γιάννης εκεί, τον βούταγε στο νερό, δήθεν, με ένα νάιλον. Δεν παίζουμε, αδελφοί μου, στην εκκλησία. Δεν έχουμε γεροτελεστικά, όπως οι άλλες εκκλησίες, κάτι μυστηριώδη, κρύβονται κάτι από πίσω. Εκεί δεν μπαίνει κανένας, μόνο εγώ μπαίνω. Κάτσε λίγο, αδελφέ μου. Δεν σχίστηκε το καταπέτασμα και έχουμε το ελεύθερο στον ουρανό. Αλληλούια! Έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στον Ιησού Χριστό. Έχουμε μία σχέση και μία πίστη, αδελφοί μου, ζωντανή. Αλληλούια! Και χρειάζεται ο Κύριός σου και ο Θεός σου εσένα, όπου και βρίσκεσαι. Γιατί ξέρετε τι, εκεί που βρίσκεσαι εσύ, δεν βρίσκομαι εγώ. Και δεν μπορώ εγώ να είμαι φως εκεί που βρίσκεσαι εσύ. Στη σχολή που βρίσκεσαι, στη δουλειά σου που βρίσκεσαι, στην γειτονιά σου. Να είσαι φως, να σε βλέπουν οι άνθρωποι και να ομολογούνε, ναι, αυτός έχει κάτι διαφορετικό, αυτός ξέρει το λόγο του Θεού. Αλληλούια. Και γινότανε γάμος. Και έστειλε ο λόγος του Θεού, λέει, δούλους αυτού για να καλέσουν τους προσκεκλημένους. Και κάποιοι δεν ήθελαν να έρθουν. Δεν ήθελαν, δεν θέλω, ρε παιδί μου. Αδιάφοροι. Αδιάφοροι στο κήρυγμα, αδιάφοροι στην προσευχή, αδιάφοροι σε όλα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Αδελφέ μου, δεν με ενδιαφέρει. Και κάτω-κάτω, δεν με ενδιαφέρει. Έρχομαι εδώ επειδή έρχονται οι γονείς μου. Έρχομαι εδώ επειδή έρχεται η γυναίκα μου και με τραβάει με ζόρι. Έρχομαι εδώ επειδή έρχεται ο άνδρας μου και μου λέει, άμα δεν θα έρθω. Αλληλούια. Γιατί έρχεσαι, αδελφοί μου? Έρχεσαι με ζήλο. Έρχεσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου στον οίκο του Θεού. Έρχεσαι εδώ για να συναντήσεις τον Κύριό σου. Κάποιοι άλλοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την αιώνια ζωή. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το λόγο του Θεού. Δικαιωμά τους. Όμως ξέρετε τι, όλοι, λέμε όλοι όμως, έτσι, κάποια στιγμή θα πούνε, πω, φεύγω. Πω, και τώρα που πάω. Θα έρθει αυτή η στιγμή, αδελφοί μου. Θα έρθει αυτή η στιγμή. Ξέρετε, ο άνθρωπος σε δυσκολία τι φωνάζει? Το Θεό φωνάζει. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους με πλημμύρες, με ο Θεός να αναλάβει, ο Θεός να μας βοηθήσει στις πυρκαγιές, ο Θεός. Ναι, αλλά εσύ σε όλη σου τη ζωή τι κάνεις? Δημιουργείς μια σχέση με τον Θεό ή απλώς τον έχεις εκεί στην άκρη, γιατί έχεις άλλες αποσχολήσεις και είσαι αδιάφορος? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ξέρουν οι άλλοι. Ξέρουν ιερείς, ξέρουν ποιμένες, ξέρουν πρεσβύτεροι. Εγώ δεν χρειάζεται να ξέρω. Πώς. Εσύ δεν χρειάζεται να ξέρεις? Είναι αδιαφορία. Δεν με ενδιαφέρει ο γάμος, δεν με ενδιαφέρει αρπαγή. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για την τράπεζα που είναι ετοιμασμένη εκεί στον ουρανό. Θα ζήσουμε και θα δούμε. Έχω ακούσει και αυτό. Όταν δω ότι πλησιάζει η ώρα, τότε θα έρθω στην εκκλησία. Μπα. Τότε θα έρθω, θα έρθω και θα πω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Είναι η πονηρή καρδιά απιστίας, αδελφοί μου. Είναι η πονηρή καρδιά απιστίας. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Έχω, εντάξει, τώρα ακόμα δεν έρχεται. Έχω χρόνο. Μήπως λες και εσύ αυτό? Και επειδή απογοητεύτηκες, επειδή δεν απάντησε ο Θεός στο αίτημά σου, αρχίζεις, να μην λες, αλλά αρχίζεις να σκέφτεσαι. Ω, αυτό. Εντάξει. Ας ζήσω εγώ τη ζωή μου. Έχω και τα παιδιά, έχω και την οικογένεια.
πρέπει να δουλέψω, πρέπει να τους προσφέρω. Ας ζήσω λοιπόν και όταν δω ότι κάτι πάει να γίνει, μπαμ, μπαίνω μέσα και αρπάζουμε. Όχι αδελφιά μου, δεν θα αρπαχθείς. Δεν θα αρπαχθείς γιατί δεν θα προλάβεις να φτάσεις μέχρι το τέλος. Γιατί στη μέση του δρόμου θα φύγεις. Αγαπήσας το κόσμο, παρόντα κόσμο, ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι έλεγα εγώ όταν ήρθε μια δοκιμασία στο σπίτι μας. Τι να κάνουμε, δεν απαντάει ο Θεός, ας ζήσουμε εμείς και όποτε θέλει ο Θεός, όποτε θέλει ο Θεός, ας έρθει και εγώ είμαι εδώ. Όχι έτσι αδελφοί μου, όχι με αδιαφορία, όχι με χωρίς ζήλο, όχι με ατονία, ευχαριστούμε το Θεό. Πάλι απέστειλα άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους πρεσκοκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και η θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνους όμως αμελήσαντες απήλθεν, ο μεν εις το αγρό αυτού, ο δε εις το εμπόριο αυτού. Μέριμνες, ευχαριστούμε το Θεό. Αγρό αγόρασα. Όπως σε άλλο σημείο λέει ο Λόγος του Θεού, ήτανε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Αγρόν αγόρασα τα υπάρχοντά μου. Υγρός απένδε ζεύγη βοών, η δουλειά μου, υποχρεώσεις μου. Γυναίκα ενιθεύτην, οικογένειά μου, τα παιδάκια μου, τα εγγονάκια μου. Και αμελήσανδες απήλθον ο μεν εις το αγρό αυτού, ο δε εις το εμπόριο αυτού. Κάτς να έρθει η ώρα για το γεύμα, για το γάμο, εγώ θα είμαι άγρυπνος και θα είμαι να προσέχω. Αλληλούια. Να προσέχω. Αδελφοί μου, αν δεν μένεις, αν δεν είσαι ζηλωτής στα πνευματικά, αν δεν μελετάς καθημερινά το Λόγο του Θεού, αν δεν πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, με τα πάσης βεβαιότητος δεν θα φτάσεις μέχρι το τέλος. Δεν θα φτάσω μέχρι το τέλος. Όλα τελειώνουν, αδελφοί μου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πια στη θέση και μας περιμένει. Πρέπει να εργαστεί, να οικοδομήσει εμάς ο Κύριος. Πώς θα σε οικοδομήσει εσένα και εμένα αν εσύ είσαι αλλού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν είσαι αδιάφορος, αν μεριμνάς για άσχετα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Οι δε λυποί πιάσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και εφώνευσαν. Η άλλη κατηγορία, σκανδαλίστηκαν. Σκανδαλίστηκαν με τον αδελφό, με το ποιμένα, με τη διδασκαλία. Σκανδαλίστηκαν. Κάτσε λίγο αδελφέ μου. Κάτσε. Τι σκανδαλίζεσαι? Λέει κάτι εκτός του Λόγου του Θεού. Γιατί σκανδαλίζεσαι? Γιατί σκανδαλίζεσαι αφού όλα τα χρόνια ήταν υπηρέτης σου, σου κήρυτε, σου μίλαγε, σε παρηγορούσε, σε βοηθούσε, σε συμβούλευε και εσύ τώρα λες ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πώς άλλαξε, πώς άλλαξες, πώς σκανδαλίστηκες? Αδί τώρα να είσαι και εσύ ένας βοηθός, ένα στήριγμα σε αυτό που διδάχθηκες όλα τα χρόνια. Γίνεσαι αντίθετος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί αδελφοί μου, ζούμε στις έσχατες ημέρες. Και αν σκανδαλίστηκες,
τότε το σκάνδαλο αυτό θα εκδηλωθεί μετά και με άλλες μορφές, πικρίες, κακίες, κουτσομπολιό, κριτικές. Και θα λες και θα σκορπίζεις. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν καταλαβαίνει. Κάτσε λίγο ρε φίλε μου, τα 20 χρόνια άκουγες και όλα καλά και τώρα ξαφνικά. Ή πως σκανδαλίστηκες, όπως προείπαμε, επειδή ο Κύριος δεν έκανε αυτό που περίμενες. Περίμενα άλλα, μου ήρθαν άλλα. Είσαι έτοιμος, όπως ήτανε τρία άτομα, τους ξέρουμε αδελφοί μου, τρεις παιδες, που λέγανε, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε την εικόνα σου, Βασιλιά. Δεν πρόκειται. Αν δεν θα προσκυνήσετε, θα μπείτε στο καμίνι. Στο καμίνι θα μπείτε. Και απάντησαν κάτι οι αδελφοί μου, το οποίο θέλω να το διαβάσω. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της κειμένης και εκ της χειρός σου βασιλεύς, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, έχεις πάρει, αδελφέ μου, μία απάντηση από τον Κύριο, ουχή. Έχεις πάρει. Ναι, έχω πάρει, αδελφέ μου. Πρόσεχε. Πρόσεχε, κακομοίρη, να μην σκανδαλιστείς. Αλληλούια. Πρόσεχε. Είναι εύκολο, αδελφέ μου. Είναι εύκολο, αδελφή μου. Μην λες ότι δεν είναι. Εγώ δεν πρόκειται όπως ο Πέτρος. Εγώ δεν πρόκειται να σε αρνηθώ στους αιώνες. Τρεις φορές τον αρνήθηκε. Αλληλούια. Και πήγε και έκλαψε πικρός. Αλληλούια. Και αν για αυτό που προσεύχεσαι δεν θα γίνει, αλλά θα γίνει το αντίθετο, θα παραμείνεις. Θα παραμείνεις στον δρόμο του Θεού. Θα παραμείνεις στην εγγυσία του Θεού. Θα συνεχίζεις να αγαπάς την αδελφότητα με το ίδιο ζήλο όπως αγαπούσες μέχρι τώρα. Ή θα γίνεις αδιάφορος. Ή θα πέσεις στις μέριμνες από τις στεναχώριες. Τι θα γίνεις, πού θα είσαι και πού είσαι σήμερα. Αλληλούια. Πρέπει, αδελφοί μου, να σοβαρευτούμε. Γιατί θα έρθουν, ακούμε συνεχώς, οδύνες της εγκυμονού σας. Βεβαίως, όλες οι οδύνες αυτές θα υπάρχουν, θα τις αισθανόμαστε, αλλά εμείς στην Εκκλησία του Χριστού θα βλέπουμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί μου. Αμήν. Το ελπίζεις ακόμα. Το πιστεύεις ακόμα ότι θα δεις τα θαυμάσια. Αλληλούια. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί μου. Γιατί, ξέρετε τι, κουραστήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα αναβελόμενη, τι κάνει, ατονίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ατονίζει. Και δόξα στο Θεό που είναι όλα γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Και οι 10 παρθένες κοιμήθηκαν. Κουράστηκαν και οι 10 παρθένες. Όμως οι παιδε ήταν φρόνιμες. Γιατί πήρανε πραγματικά την απόφαση θανάτου. Όπως αυτοί οι τρεις παιδες. Ό,τι και να γίνει, Κύριε. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Μη λες, εγώ θα την πάρω. Ό,τι και να γίνει, Κύριε. Και θα μας ρίξουν στο καμίνι και θα καούμε και εγώ την εικόνα σου δεν προσκυνάω. Εγώ θα συνεχίζω να κοπηλατώ. Αλληλούια. Εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω και να ελπίζω και να αγαπάω. Αμήν, αδελφοί μου. Αμήν, Εκκλησία του Χριστού. Αλληλούια. Αλληλούια. Ας πούμε, Κύριε, βόηθα μας. Βόηθα μας, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Και θέλουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, να δούμε
Αλληλούια, τη δόξα σου. Και έρχεται η δόξα, αδελφοί μου. Θες να την δεις? Θέλεις να την δεις? Πρέπει να φορέσεις το ένδυμα γάμου, ένδυμα του χαρακτήρα του Χριστού, της ταπείνωσης, αλληλούια, της ταπείνωσης. Ο Χριστός. Ντυθήκαμε το Χριστό όταν βαφτιστήκαμε στο νερό. Δόξα, αλληλούια. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Πήραμε το ένδυμα της ταπείνωσης του Χριστού. Ακόμα όμως είμαστε πιο ψηλά από ό,τι πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαμηλά, αλληλούια. Πιο χαμηλά, αλληλούια. Να γίνουμε όπως ο Χριστός. Και ξέρετε, διαβάζω και αυτό και τελειώνω. Λέει, το ξέρετε το εδάφιο αυτό. Απορριμμένος, άνθρωπος θλίψης, δόκιμος, ασθενείας, τραυματισμένος, πεπληγωμένος, και δεν άνοιγε το στόμα του. Και ξέρετε τι, και λέει στου Πέτρου, και αυτό ακόμα, αδελφοί μου, να διαβάσω. Έπαθε ο Χριστός υπέρ ημών αφήνων παράδειγμα εις ημάς. Ό,τι έπαθε ο Χριστός, δεν το έπαθε έτσι για να πάθει. Αφήνων παράδειγμα εις ημάς. Τι παράδειγμα? Αυτής της ταπείνωσης. Για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ακούστε εδώ. Ως της λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν υπηλεί, αλλά παράδιδεν αυτόν εις το κρίνοντα δικαίως. Μπορείς να παραδώσεις τον αυτό σου στον Κύριό σου και τον Θεό σου. Αλληλούια. Αλληλούια. Μπορείς να πάρεις σήμερα την απόφαση, αδελφοί μου, ας πάρουμε όλοι μας κι εγώ αυτή την απόφαση. Και να πούμε, Κύριε, βόηθα μας να πάρουμε την απόφαση και να μην την ξεχάσουμε. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, όποια δυσκολία, να μην σκανδαλιστώ, να μην αδιαφορήσω, να μην πέσω σε αδιαφορία, αλλά να σε ακολουθήσω μέχρι το τέλος και να είμαι μιμητή σου, Κύριε μου, αλληλούια. Γιατί εσύ μας έδωσες, μας έδειξες τον δρόμο και μας καλείς να είμαστε, να περπατάμε στα δικά σου ίχνη με ταπεινό πνεύμα. Να ενδυθούμε το ένδυμα της ταπείνωσης. Αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο φουκαράς, δεν την είχε. Έτσι μπήκε, θαλαμάκια εδώ, έτσι, αυτά. Κάτσε λίγο. Περίμενα, αδελφέ μου. Έτσι ήταν ο Χριστός. Όχι, εγώ έχω δίκιο, εγώ. Κάτσε λίγο, εσύ τώρα πίστεψες, τώρα, 5 χρόνια, 10 χρόνια, και δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Κάτσε, αδελφέ μου. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης, αλληλούια. Εκεί είναι η δόξα. Εκεί που μας περιμένει το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αλληλούια. Αμήν. Αλληλούια.